Αυτό είναι το. Νότια του κέντρου της πόλης. Για πρώτη φορά τα εν λόγω πλάνα που καταγράφηκαν το 1987 μας επιτρέπουν να περιπλανηθούμε γύρω από το τείχος. Οι εικόνες παρουσιάζουν το σύνολο του τείχους του Βερολίνου στη χειρότερη κατάστασή του σχεδόν 2 χρόνια πριν από την πτώση. Αυτή είναι μια άλλη διαφορετική ματιά, από τη Δύση προς την Ανατολή με το φακό του Καναδού ερασιτέχνη κάμεραμαν Πατρίς Μασενέ. Αυτό το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει το τείχος μέσα από την καθημερινότητα περισσότερων των 2 εκατομμυρίων δυτικοβερολινέζων, οι οποίοι ζούσαν μια δυτικού τύπου ζωή μέσα σε έναν περιφραγμένο χώρο μεγαλύτερο από 5 δημοτικά διαμερίσματα της Νέας Υόρκης. Οι αρχιτέκτονες του τείχους δεν σταμάτησαν να το συντηρούν και να το τελειοποιούν από τη στιγμή της ανέγερσής του και επί 28 συνεχή έτη. Κάθε απόπειρα διαφυγής, επιτυχημένη ή μη, ήταν ένα πρόσχημα προκειμένου να το καταστήσουν ακόμα πιο απροσπέλαστο. Αυτό το παρατηρητήριο του τείχους αφηγείται επίσης 4 από τις πιο εντυπωσιακές αποδράσεις και αιτιολογεί τους λόγους για τους οποίους το ενίσχυαν διαρκώς. Το 1945 οι σύμμαχοι κατέλαβαν την πρωτεύουσα της Γερμανίας και έβαλαν τέλος στον πόλεμο. Στη συνέχεια η Γερμανία διχοτομείται και στο Βερολίνο θα εγκατασταθούν 4 στρατιές, παραμένοντας 45 χρόνια. Το δυτικό Βερολίνο γίνεται το νησί της Δύσης, σε έναν κομμουνιστικό ωκεανό, μέσα στην καρδιά της νέας Ανατολικής Γερμανίας. Για να αποτρέψουν τη μαζική φυγή πολιτών από την Ανατολή στη Δύση, περικυκλώνουν το ίμιση του δυτικού Βερολίνου, ανεγείροντας ένα τείχος μήκους 155 χιλιόμετρων. Κανείς από την εν λόγω υψίστης ασφαλείας κατασκευή δεν θα προσπαθούσε πλέον να αποδράσει. Αντίθετα, οι άνθρωποι που βρίσκονταν έξω από το τείχος έλπιζαν να βρουν καταφύγιο εκεί μέσα. Ο
Όποιος πατούσε το πόδι του στο εσωτερικό του τείχους, στο Δυτικό Βερολίνο, σήμαινε ότι ήθελε να δραπετεύσει από την κομμουνιστική Γερμανία και να έχει πρόσβαση οπουδήποτε στη Δύση. Λίγα άτομα το επιχείρησαν διακινδυνεύοντας τη ζωή τους. Όμως ο άνθρωπος από τη φύση του δεν ανέχεται να βρίσκεται εγκλωβισμένος και όταν του απαγορεύουν τη διέλευση του τείχους, τόσο περισσότερο θέλει να αποδράσει. Ο άνθρωπος θα μπορούσε να δεχτεί το τείχος σαν ένα σύνορο, έτσι θα προσαρμοζόταν και θα το θεωρούσε σαν μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Ωστόσο, όταν νιώθει φυλακισμένος, είναι σίγουρο ότι θα σχεδιάσει την απόδρασή του. Ανάμεσα στις αποδράσεις που συνέβαλαν στην τελειοποίηση του τείχους, οι πιο χαρακτηριστικές αντικατοπτρίζουν το απαράμιλο θάρρος και την ευρηματικότητα που δείχνει ο άνθρωπος όταν αποζητά την πολυπόθητη ελευθερία. Όπως στην περίπτωση ενός ειδικευμένου νεαρού εργάτη από την Αυστρία, που ερωτεύτηκε μια Βερολινέζα από τον Ανατολικό τομέα. Οι αλλοδαποί και κάτοχοι άδειας εργασίας είχαν το δικαίωμα να κινούνται πιο ελεύθερα. Ο Χέινς Μέισνερ κατέστρωσε ένα απλό αλλά τόσο παράτολμο σχέδιο. Βρήκε ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν είχε μπαρμπρίζ. Ήλπιζε να περάσει χωρίς να συναντήσει δυσκολίες, όμως γνώριζε ότι η απουσία του μπαρμπρίζ θα μπορούσε να κινήσει τις υποψίες των φρουρών. Είχε υπολογίσει ότι περνώντας κάτω από την μπάρα, οι φρουροί θα χρειάζονταν τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα πριν αρχίσουν να πυροβολούν. Και ευτυχώς είχε δίκιο. Λίγο αργότερα οι εγκαταστάσεις τροποποιήθηκαν με την προσθήκη κατακόρυφων σιδηροτροχιών κάτω από τις μπάρες. Η συντήρηση και η βελτίωση του τείχους απαιτούσε αστρονομικά ποσά για την επισφαλή οικονομία της Ανατολικής Γερμανίας. Σχεδόν 1 δισεκατομμύριο το χρόνο στη δεκαετία του 1980. Ωστόσο, τίποτα δεν μπορούσε να ανακόψει την επιθυμία του κόσμου για απόδραση. Weil die Sicherheitsvorkehrungen von der Ostseite aus dermaßen stark sind, so ausgeklügelt, ja, mit unheimlichen Systemen, Stolperdrähten und. Also Sie können sich das nicht vorstellen. Da ist es sehr schwierig, hier rüberzukommen, wenn die Betroffenen nicht auch Vorbereitungen treffen. Leitern, Strickleitern, Steigeisen. Und Sie müssen immer davon ausgehen, wo diese Metallzäune sind. Das ist ja nicht bloß ein einfacher Zaun, das ist ein Zaun mit nach Osten gekehrten Spitzen. Da ist, und wenn Sie jetzt da hoch wollen, dann reißen Sie sich an diesen Spitzen, die zur Seite führen, ja? Hände, alles auf, wo Sie bloß irgendwo. Wenn Sie runterrutschen, sind Sie kaputt. Το να τολμήσει κάποιος να αποδράσει από τη ζώνη του θανάτου ήταν μία από τις δυσκολότερες προκλήσεις. Αρχικά έπρεπε να περάσει το πρώτο εσωτερικό τείχος στην ανατολική πλευρά μήκους 3 μέτρων από σκυρόδεμα ή ενίοτε ηλεκτροφόρο πλέγμα. Στη συνέχεια να αποφύγει τα καλωδιωμένα πλέγματα ανίχνευσης που ενεργοποιούν το συναγερμό και ειδοποιούν το παρατηρητήριο.
Έπειτα ένα φράχτη ύψους περίπου 2 μέτρων με σειρματόπλεγμα. Και τέλος, τους άγριους ποιμενικούς σκύλους της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας, δεμένους με αλυσίδες από χαλιβένιο σύρμα, που τους επέτρεπαν να καλύπτουν και να ελέγχουν μεγάλη έκταση. Μπορεί να μην πατούσε νάρκιο, ωστόσο ήταν αδύνατο να μην αφήσει ίχνη πάνω στην άμμο, η οποία χτενίζεται τακτικά για το σκοπό αυτό. Οι χλωώδεις επιφάνειες μερικές φορές κρύβουν από κάτω τάπητες με καρφιά 15 εκατοστών. Τέλος, υπάρχει ένας απλός τείχος ύψους περίπου 4 μέτρων που περιέπλεκε ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Για όσους έφταναν μέχρι εκεί, τα βάσανά τους δεν είχαν ακόμα τελειώσει. Μία λωρίδα πέρα από το τείχος στο δυτικό τομέα εξακολουθούσε να ανήκει στο Ανατολικό Βερολίνο και οι φρουροί είχαν ακόμα το δικαίωμα να αναχαιτήσουν ή να πυροβολήσουν. Τα πραγματικά σύνορα ήταν οι πολλαπλές σχετικές ταμπέλες. Véronica, une jeune fille allemande, 16 ans, qui franchit le mur, était arrivée dans le secteur français, donc théoriquement elle était totalement hors d'atteinte, et malgré ça les vopos ont tiré et elle est tombée à cet endroit-là, donc 5 mètres après le secteur. Was anderes, wenn die jungen Leute von Westdeutschland hier rüberkommen. Also die sagen auch, das ist fürchterlich, schrecklich, wie haltet ihr das bloß aus, ne? Die können das nicht verstehen, dass das für uns ja. Das eigentlich normal ist, ne? Wir leben doch schon ja nicht mehr. Nee? Ja, ist doch schön. Mhm. Wir leben doch ja nicht, ja? Ist doch schön versteckt, im Winter sehen wir sie. Ja. Jetzt haben sie jetzt neue Lampen installiert, ja? Ja. Naja, und sie ist immer glücklich, nicht, dass sie in der Küche oder im Bad kein Licht braucht, dann wird ja alles schön bestrahlt. Das spart sie natürlich unheimlich. Στο Βερολίνο και στις δύο πλευρές του τείχους το ζήτημα των πηγών ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούσε μόνιμο ζήτημα. Αφενός, λόγω του περιορισμένου εφοδιασμού που είχε δημιουργήσει η ύπαρξη του τείχους και απομόνωνε το δυτικό Βερολίνο από τον υπόλοιπο κόσμο, και αφετέρου εξαιτίας ενός δικτύου παραγωγής που δεν μπορούσε να καλύψει τη ζήτηση στην Ανατολική Γερμανία. Η διατήρηση του μόνιμου νυχτερινού φωτισμού σε ολόκληρο το τείχος επιβάρυνε σημαντικά τα δελτία κατανάλωσης ενέργειας όλων των ανατολικοβερολινέζων το βράδυ και μάλιστα το χειμώνα. Naja, sie können uns hier auch hier bewachen, denn die haben ja hinter der Mauer eine Eisenbahnschiene. Da fahren sie vorbei und dann stehen sie und filmen dann, nicht? Also was sich hier tut. Das geht ganz einfach da. Ne? Sieht man dann bloß die Köpfe und die Kameras. Da wird es zu ihr gemacht, ja. Dann wird es hell, ja? Ja. Wir leben da schon mit, ja. Die ist schon viel zu lange da dran, ja. Also. Und die wird dann nie weggehen. Sie glauben? Nee, das glaube ich nicht. Wir würden von der anderen Seite auch ganz gerne, dahinter ist gleich der Sakroer See. Ja. Ja. Wir wären also in 5 Minuten am See, könnten schwimmen. Das wäre eine schöne Sache, hier hinten raus, gleich rüber. Nein, da dürfen wir noch nicht hin. Wir könnten von hier aus in einer Viertelstunde vielleicht in Potsdam sein, nicht? Οι αντιφρονούντες που ονειρεύονταν απροκάλυπτα την ελευθερία, καθώς και εκείνοι που αναλάμβαναν δράση, αλλά συλλαμβάνονταν κατά την προσπάθειά τους, οδηγούνταν απευθείας στη φυλακή χωρίς να μπορούν να επικοινωνούν με τους αγαπημένους τους. Παραδόξως, είχαν δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία.
Η Ανατολική Γερμανία είχε επιτακτική ανάγκη για ξένο συνάλλαγμα και διατηρούσε μυστικά ένα αμφιλεγόμενο είδος ανταλλαγών με τη Δύση, την πώληση πολιτικών κρατουμένων. Μάλιστα, μία από τις κύριες πηγές εισοδήματος της κομμουνιστικής κυβέρνησης. Από το 1963 έως το 1990, η Δυτική Γερμανία κατέβαλε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ για την απελευθέρωση περίπου 32.000 πολιτικών κρατουμένων. Αυτή η ανεξάντλητη πηγή εσόδων επέτρεψε στη λαοκρατική δημοκρατία της Γερμανίας να κατορθώσει δύο πράγματα συγχρόνως. Να αδειάσει τις φυλακές της και παράλληλα να μειώσει το εμπορικό της έλλειμμα. Το 1987 η ελευθερία αυτών των ανατολικογερμανών νεαρών αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης εναντί 50.000 ευρώ για τον καθένα. Είμαι Klaus-Dieter Prinz, bin 25 Jahre alt und wurde wegen versuchter Republiksflucht zu 26 Monaten Freiheitsentzug verurteilt. Ich habe versucht, die DDR illegal zu verlassen, da ich mich von den staatlichen Organen überwacht wurde. Zu Fuß habe ich es versucht, südlich von Berlin-West. Grenzsicherungsanlagen schon überwunden gehabt und wurde am letzten Hindernis von Grenzern der DDR festgenommen. Sofort in Untersuchungshaft nach Potsdam zur Staatssicherheit. Drüben. Ja, ich habe eine Demonstration gemacht und zwar vor der Kaufhalle, ein Supermarkt, wie das so schön heißt. Und auf diesem Pappschild stand, ich habe ein großes Pappschild gehabt, war so groß, auf diesem Pappschild stand Reisefreiheit für alle Deutschen. Ich stand eine Viertelstunde da, also 15 Minuten stand ich da, dann wurde ich verhaftet von den örtlichen Organen der Polizei. Habe ein Jahr und 10 Monate bekommen. Ich heiße Frank Plunze, bin 1962 geboren und bin wegen versuchter Republiksflucht und in Verbindung mit Grenzterror in der DDR inhaftiert worden. Wir haben versucht, mit einem bei der NVA gestohlenen Schützenpanzerwagen bei einer im Bau befindlichen Grenzübergangsstelle die DDR-Sicherungsanlagen zu durchbrechen und dadurch nach West-Berlin zu gelangen. 8,5 Jahre bekommen. Ja, habe davon fast 5 Jahre abgesessen. Ja, habe ich immer Hoffnung gehabt. Es war das, was mich aufrechterhalten hat. Οι διζωνικές αμαξοστοιχίες διασφάλιζαν την επικοινωνία μεταξύ Δυτικού Βερολίνου και 6 άλλων πόλεων στη Δυτική Γερμανία. Σε μία από αυτές έγινε μία από τις πιο εντυπωσιακές αποδράσεις. Η Ούτε Σμάλφουβ, μία 19χρονη ανατολικογερμανίδα, ερωτεύτηκε έναν Γάλλο. Ωστόσο, δεν της δόθηκε η άδεια να ταξιδέψει. Παρόλο που κινδύνευε να φυλακιστεί, ήταν αποφασισμένη να ακολουθήσει οπουδήποτε τον όμορφο Ζαν-Πιέρ. Η Ούτε επιβιβάστηκε κρυφά στο τελευταίο βαγόνι για να μην τραβήξει την προσοχή των φρουρών. Δεν θα της επέτρεπαν να ταξιδέψει με το τρένο, έχοντας προορισμό το Δυτικό Βερολίνο και γνώριζε ότι όλοι οι επιβάτες θα περνούσαν από έλεγχο. Το σχέδιο του Ζαν-Πιέρ ήταν να την κρύψει σε μια μεγάλη βαλίτσα που στην πραγματικότητα ήταν 2 μικρές, στη δική του και στου φίλου του Σαρλ. Ασφιχτιώντας και πιασμένη από την ακινησία, παρέμεινε 70 λεπτά στην κρυψώνα ακίνητη, χωρίς να ξέρει αν το σχέδιό τους θα αποκαλυπτόταν πριν φτάσουν στο Δυτικό Βερολίνο. Μουσική.
Η κάλυψη των αποδράσεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατέδειξε στις αρχές τις αδυναμίες του συστήματός τους. Οι σιδηρόδρομοι ήταν πάντα πρωταρχικοί στόχοι για απόπειρες διαφυγής, είτε προσπαθώντας να κρυφτούν κάτω από τα βαγόνια, είτε πηδώντας πάνω στην οροφή από οδογέφυρες. Και μετά, κάθε απόπειρα διαφυγής, οι ηθήνοντες ενίσχυαν τα μέτρα ασφαλείας με περισσότερα σκυλιά, περισσότερες ποινές και με περισσότερους φύλακες. Όσοι είχαν την τύχη να έχουν άδεια παραμονή στη Δύση δεν παρέλειψαν ποτέ να κάνουν αγορές και να επιστρέψουν με δώρα. Για την κυβέρνηση του Ανατολικού Βερολίνου επρόκειτο για ένα αντιφασιστικό τείχος προστασίας, ωστόσο κανείς δεν ξεγελάστηκε. Το τείχος δεν είχε ανεγερθεί για να προστατευτεί ο λαός από την καπιταλιστική διαφθορά. Και στις δύο πλευρές του τείχους είχαν συνηθίσει την καθημερινότητα του παραλογισμού. Ωστόσο, η απανταχού παρουσία του τείχους ήταν μια διαχρονική υπενθύμηση ότι κάπου αλλού υπήρχε ένας άλλος τρόπος ζωής. Stürze mich. Aber ich habe im Fernsehen gehört, dass die bald abgerissen wird, die Mauer. Dann kann man auch darüber gehen, schön, ne? Und dann können die Panzer auch hier rüberkommen. Dann kommt wieder bestimmt der Krieg, wenn mich da drüber lebt mich der Krieg. Und wenn die Mauer abgerissen wird, dann sieht man ganz viele Hasen. Und da kommen auch ganz viele Hasen hier rüber. Ich habe mich mal da drüben über die Mauer ganz viele Hasen gesehen. Τα 62.000 τετραγωνικά μέτρα της πλατείας Potsdam, του πρώην κέντρου του Βερολίνου, που είχε ισοπεδωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, αντιπροσωπεύουν μόνο ένα τμήμα του εδάφους που έγινε απροσπέλαστο λόγω του τείχους. Εξαιτίας ορισμένων φυσικών εμποδίων για να υπάρχει καλύτερη ορατότητα ή ακόμα και εκεί που η επιτήρηση θα ήταν αδύνατη, εκατοντάδες στρέμματα έγιναν απροσπέλαστα ή εγκαταλείφθηκαν. Προς μεγάλη ευχαρίστηση των κουνελιών που ήταν πολύ ελαφριά για να ενεργοποιήσουν τις νάρκες, οι οποίες πολλαπλασιάζονταν, όπως τα κουνέλια. Υπάρχουν επίσης μεγάλες εκτάσεις γύρω από το τείχος χωρίς καμία χρησιμότητα, όπως ένα τμήμα γης ανάμεσα στον υπερυψωμένο σιδηρόδρομο και το τείχος. Από την άλλη πλευρά, ο δυτικοβερολινέζος Τόμας Ζίγκλερ και οι φίλοι του διαπίστωσαν ότι η έκταση που ήταν αρκετή ήταν ιδανική για να φτιάξουν το λαχανόκηπό τους. Ja, weil ich einen Garten haben wollte, mein Freund genauso, und das war relativ günstig, weil viele Leute sagen, nein, direkt an der Mauer wollen wir keinen Garten haben. Es wäre schöner, wenn sie nicht wäre. Hat aber auch den Vorteil, wir brauchen auf der Seite hinten keinen Zaun zu ziehen. Das offizielle DDR-Gebiet. Ich kann Ihnen also nicht genau sagen, wann ich die nächste Streife hier drauf habe, aber Sie kommen. Ja, Sie schauen sich das Gebiet hier an und im Prinzip laufen Sie nicht weiter als wie spazieren. Also Sie gehen nur auf, um Ihr Recht, um Ihren Status zu wahren, gehen Sie auf unserer Seite hier lang. Die machen nichts, sie tun nichts. Und sind ganz höflich. Ich kann also nicht drüber klagen. Sie gehen sogar um das Gemüse rum, also sie treten es nicht kaputt. Nee. Wir hatten mal den Versuch gemacht, stimmt's Bernd? Da hast du mal gesagt, ey Kumpels, wollen da nicht mal auch eine Flasche Bier haben? Und darauf gab es keine Antwort, ist ganz klar. Ja, keine Antwort.
Nie. Nein, das Einzige, was sie nicht wollen, wir müssen hinten dieses kleine Häuschen, also unser Klo abreißen. Ja. Dann sie dulden, ja, ist so, ja, ist ja, so Klo, was soll. Kann auch draußen eine Waschküche machen, wenn es besser ist. Aber nein, das muss weg, weil sie dulden auf ihrem Gebiet keine festen Behältnisse, heißt es förmlich. Also keine festen. Und was haben Sie mit Ihrer Toilette gemacht? Ab nichts? Nee, noch nicht, aber wir haben inzwischen eine neue. Ja. Auf Westgebiet. Ja, auf Westgebiet. Ja. Schauen Sie, ich habe immer früher gesagt, bevor wir die neue Toilette hatten, wenn ich also mal musste, und das ist ja nun mal menschliche Bedürfnis, bleibt ja nicht aus, ich gehe zu Erich. Ja. Ja? Ja, ich habe alle meine Verwandten drüben. Direkt dieses Haus hier. Ich kann, wenn ich darauf gehe, die Wohnung sehen, ja. Dahinter, da wohnt meine Schwägerin mit ihren Kindern. Ich muss aber mindestens 2 Stunden fahren über den Bahnhof Friedrichstraße. Nein, die kann nur herkommen, wenn Jubiläen sind. Zum Beispiel zur Silberhochzeit oder zu meinem 50. Geburtstag. Dann können sie kommen. Das aber sonst nicht. Ja, wir haben damit eben dann, zu Anfang war es unfassbar. Aber nach 3-4 Monaten hat da keiner mehr großartig hingeguckt. Nicht das, was jetzt irgendwie in dem Sinne akzeptiert haben, das nicht. Aber was soll man machen? Man lebt damit. Es gibt rund um Berlin einen wunderschönen Radweg. Ungefähr in 4 Stunden, wenn man hier losfährt in diese Richtung, kommt man aus der wieder an. Man kann. Ob wir jetzt also nur hier heulen oder schreien oder was weiß ich mit den Fäusten auf den Boden hämmern, es bringt nichts. Wir müssen einfach so gut, ja, wir müssen aus dem Schlechten das Beste machen, was wir machen können. Ja, und das ist also auch meine Meinung, aber wie gesagt, in dem Sinn akzeptiert. Dass wir also sagen, das ist schön, das ist prima, das muss so bleiben, das wollen wir alle nicht. Nein, man kann die Mauer nicht vergessen. Ist wie eine Stahlkrawatte um den Hals. Man kann einfach nicht damit. Ich kann die Mauer nicht mehr sehen. Okay. Ja? Ich habe eigentlich nichts gegen die Mauer. Ich denke, die Mauer muss sein. Gar nicht so sehr aus politischen Gründen. Und die Mauer ist nur halb so viel wert, wie er wirklich ist. Weil gerade die Mauer macht eine große Attraktion aus und schafft auch viele Möglichkeiten, dass zwei Systeme zusammenstoßen. Und das schafft auch viel Leben. Auf der einen Seite. Und ich kann mir West-Berlin ohne Mauer gar nicht vorstellen. Η προσπάθεια εξορθολογισμού της παρουσίας του τείχους του Βερολίνου δεν μείωνε το αίσθημα της καταπίεσης που βίωσαν όλοι οι Βερολινέζοι. Εκτός από τους κατασκόπους, ελάχιστοι ανατολικοβερολινέζοι είχαν άδεια νόμιμης εισόδου στο δυτικό Βερολίνο. Όλοι είχαν παιδιά, γονείς και σημαντικές υποθέσεις που είχαν αφήσει ομοίρους στον ανατολικό τομέα και επεδίωκαν την επιστροφή τους. Ο ποταμός Σπρέε αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι του Βερολίνου. Διασχίζει την πόλη που είναι χτισμένη γύρω από ένα δίκτυο καναλιών και λιμνών προς όλες τις κατευθύνσεις. Ανατολικό και δυτικό Βερολίνο έπρεπε να συνυπάρχουν αρμονικά γύρω από τον ποταμό για την ομαλή διακίνηση των αγαθών.
για να αποφευθεί μια μεγάλη παράκαμψη, άνοιγαν προσωρινά τα υποθαλάσσια φράγματα για να περάσουν οι φορτηγίδες της λαοκρατικής δημοκρατίας της Γερμανίας στον δυτικό τομέα. Όλα αυτά τα πλοία ελέγχονταν επίσης από τη δυτική ακτοφυλακή, κάτω από το άγρυπνο μάτι της Αμερικανικής Στρατιωτικής Αστυνομίας και τα δικά της σκάφη. Η Αμερικανική Αστυνομία δεν είχε δικαίωμα να κάνει παρακάμψεις. Έπρεπε να διανύσει όλη τη διαδρομή για να μπορέσει να κάνει περιπολία στη διάσημη γέφυρα των κατασκόπων Γλιένικε. Εδώ έγιναν οι πιο σημαντικές ανταλλαγές κρατουμένων μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών. Σε ορισμένες περιοχές ακολουθούσε την ροή του ποταμού Σπρέ. Κάποιος θα φανταζόταν ότι έναν διάβλου 50 μόλις μέτρων θα τον είχαν επιχειρήσει πολλοί άνθρωποι. Όμως σχεδόν ολόκληρη η Ανατολική Όχθη ήταν γεμάτη εμπόδια και τα φοβερά σκάφη της Κνιζολντάτεν, της Ανατολικογερμανικής Μεθοριακής Φρουράς, περιπολούσαν νύχθη ημερών. Πάντα συντονίζονταν από τα πολλαπλά φυλάκια και τις ανελαίτες και επιτακτικές σκοπιές. Es sind einige Leute haben versucht durch die Spree in den Westsektor zu gelangen. Bloß da wurde der Fehler gemacht, dass von Westberliner Seite aus Bekannte oder Verwandte zum Empfang praktisch da waren. Und die haben jetzt die Polizeibeamten darauf aufmerksam gemacht, dass in der Nacht jemand von den Osten nach dem Westen will. Dadurch hat der Osten gemerkt, dass bei uns Aktivität war und dann fuhren die mit ihren Booten, die haben ja Boote da drüben, ja, immer an den Mauern entlang, im Kanal, also in der Spree, ja, um zu verhindern, dass jemand hier rüberkommt. Κοντά στο κανάλι Λαντβέρ, η μοναδική πρόσβαση μέσω ποταμού στο δυτικό Βερολίνο ήταν σε αυτό το σημείο. Το ανατολικό Βερολίνο εκτινόταν σε ολόκληρη την επιφάνεια του Σπρέε. Όσοι επιχειρούσαν να αποδράσουν κολυμπώντας βρίσκονταν στο έλεος των φρουρών. Το βοηθητικό πλήρωμα του κουρασγερόπλου Φρίντριχ Βόλφ είχε σχεδιάσει μια εξέγερση για να φτάσει στη Δύση. Με πλήρη μυστικότητα είχαν ανεβάσει στο σκάφος αρκετούς φίλους τους που είχαν μεταμφιεστεί σε βοηθητικό προσωπικό. Ξαφνική επιτάχυνση και μία αλλαγή πορείας προς τα δυτικά ενεργοποιεί το συναγερμό και αμέσως αρχίζει η καταδίωξη.
Οι πυροβολισμοί είναι συνεχείς ενώ τα βλήματα καταλήγουν στον δυτικό τομέα, γεγονός που δικαιολογεί την αντίδραση της αστυνομίας της Δυτικής Γερμανίας. Οι Ανατολικογερμανοί που τους ακολουθούν κάνουν απότομη στροφή και παρετούνται της καταδίωξης. Μετά αυτό το αναπάντεχο γεγονός, όλα τα σκάφη φλάσσονταν τη νύχτα απομονώντας το πηδάλιο και κρατώντας τα κλειδωμένα. Ο ποταμός Σπρέε παρέμεινε ένα από τα πιο απροσπέλαστα τείχη, με εξαίρεση ελάχιστες επιτυχίες, όπως την απόδραση κάποιων κολυμπώντας που κατέγραψε ένας τουρίστας το 1988. Οι φρουροί της Γκρινσολτάτεν απαγορευόταν να πυροβολήσουν προς τα δυτικά επειδή φοβούνταν τα αντίπεινα. Μπορούσαν επίσης να κινηθούν οδικώς από τη Δυτική Γερμανία στο Δυτικό Βερολίνο. Η κύρια διαδρομή ήταν ο Ομοσπονδιακός Αυτοκινητόδρομος 2. Ήταν απαραίτητο να περάσουν από το Checkpoint Alpha, τον συνοριακό σταθμό του Marienborn μεταξύ των δύο Γερμανιών. Η διαδρομή ήταν 150 χιλιόμετρα μέσα στην Ανατολικογερμανική επικράτεια και γινόταν υπό στενή παρακολούθηση χωρίς χώρο ανάπαυσης. Η οδική αρτηρία ήταν πολύ σύχναστη. Αντίθετα, ο αυτοκινητόδρομος 111 στα βόρεια του Δυτικού Βερολίνου έφτανε μόνο μέχρι την Ανατολική Γερμανία. Ήταν έρημος, ωστόσο τον παρακολουθούσαν στενά και στις δύο κατευθύνσεις. Οι μεν φοβούνταν τις αποδράσεις, οι άλλοι την εισβολή των Σοβιετικών. Τον εν λόγω αυτοκινητόδρομο χρησιμοποιούσαν μερικοί δημόσιοι υπάλληλοι και ηλικιωμένοι, από τους οποίους δεν συνέτρεχε ουδής φόβος. Κανένας τουρίστας από την Ανατολή δεν είχε τη δυνατότητα να τον διασχίσει για να πάει στον αερολιμένα Βερολίνο Τέγγελ του δυτικού τομέα, ακόμη και αν ήθελε να κάνει διακοπές στη Βουλγαρία ή την Κούβα. Εκτός από το χερσαίο και το θαλάσσιο τείχος, το Βερολίνο διέθετε και ένα εναέριο τείχος. Τα αεροσκάφη που προσγειώνονταν ή εκτελούσαν πτήσεις από το Δυτικό Βερολίνο ακολουθούσαν ένα αυστηρό πρωτόκολλο που είχε επιβληθεί από τις 4 κατοχικές δυνάμεις του Βερολίνου. Αμερική, Γαλλία, Βρετανία και Ρωσία. Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνταν στον πύργο ελέγχου του αερολιμένα Τέμπελχοφ με απόλυτη μυστικότητα. Ο στόχος τους ήταν να αποτρέψουν τα ρωσικά μαχητικά να κατεβάσουν ένα πολιτικό αεροσκάφος με επιβάτες. Ήταν μόνο αυτή η αερογέφυρα που έσωσε το Δυτικό Βερολίνο, αλλά και η επί δεκαετίες συνεχή στρατιωτική παρουσία των δυτικών δυνάμεων. Η παρουσία τους ήταν σχεδόν ευπρόσδεκτη από τους δυτικοβερολινέζους, οι οποίοι φοβούνταν κυρίως την πιθανή προσάρτηση της πόλης τους από τους κομμουνιστές. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 στο Δυτικό Βερολίνο υπήρχαν 6.600 Αμερικανοί, 2.800 Γάλλοι και 3.500 Βρετανοί στρατιώτες.
Απέναντί τους, στην ανατολική πλευρά, είχαν 11.500 συνοριοφύλακες και έναν άγνωστο αριθμό Ρώσων στρατιωτών. Ja, man gewöhnt sich dran. Wissen Sie, man gewöhnt sich an die Mauer. Die Kinder spielen hier dran, sie üben Tennis, sie malen da an die Mauer. Also manche Soldaten sind schon ganz nett und die Kinder unterhalten sich, sie rufen mal was rüber, sie unterhalten sich, was die für Tiere haben und ob sie jeden Abend hier sind. Unterhalten, also es ist nett, lustig und sie haben auch geantwortet. Es gibt aber auch welche, die reagieren überhaupt nicht, ne? Also im letzten Jahr im Herbst ist hier einer erschossen worden, von dem Turm aus hier, ne? Einer ist geflüchtet mit einer Leiter von der Mauer hier rüber. Und als er schon hier oben war, hat einer geschossen. Der andere scheint daneben geschossen zu haben, also bewusst. Und der andere hat gerufen, dieses Schwein muss getötet werden oder so ähnlich. Und der ist erschossen worden und verblutet. Ne? Haben also liegen gelassen. Wir haben das von hier unserem Schlafzimmerfenster aus gehört, gesehen. Το διζωνικό σιδηροδρομικό δίκτυο ήταν γενικά απομονωμένο από το υπόλοιπο δίκτυο στα ανατολικά, εκτός από ένα και μοναδικό σημείο, τον σταθμό Albertshof. Είχε αποφασιστεί η κατάργηση της γραμμής και έτσι την είχαν φράξει. Ο Χάρι Ντέτερλινγκ, μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας, είχε ακούσει ότι το έργο θα συνεχιζόταν. Έλεγξε προσεκτικά το χώρο και διαπίστωσε ότι το σύστημα τροχοπέδησης δεν ήταν κλειδωμένο. Όπως συνηθιζόταν, το προσωπικό άλλαζε συχνά πόστο. Οπότε, ο Χάρη ζήτησε να μετακινηθεί και να αναλάβει τον τερματικό του σταθμού Albrechthof. Το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να απενεργοποιήσει τα φρένα εκτάκτου ανάγκης. Εκείνο το βράδυ αγοράστηκαν 18 εισιτήρια και όλα από τους συγγενείς του Χάρη και τον συνάδελφό του Χέρμουτ. Ο Χάρη αλλά και οι επιβάτες που ήξεραν τι συνέβαινε φοβούνταν έναν πιθανό εκτροχιασμό. Πιστεύοντας ότι η αμαξοστοιχεία ήταν εκτός ελέγχου, ο μηχανοδηγός του τρένου ενεργοποίησε το φρένο εκτάκτου ανάγκης. Χωρίς αποτέλεσμα.
Η τόλμη του Χάρι Ντέντερλινγκ επέτρεψε σε 5 οικογένειες να φτάσουν στη Δύση. Η γραμμή ξυλώθηκε την επόμενη ημέρα. Το ντοκιμαντέρ του 1987 κάλυψε πλήθος εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο των 750 ετών από την ίδρυση του Βερολίνου, εκατέρωθεν του τείχους. Η στρατιωτική παρέλαση που διοργανώθηκε στη δυτική πλευρά ήταν ένα μεγάλο παιχνίδι επίδειξης μεταξύ των αντιπάλων. Ο στρατός δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει μια τέτοια πρόκληση. Η κατάσταση ήταν παράδοξη. Αλλά με την παρουσία των δυνάμεων και στο αποκορύφωμα του ψυχρού πολέμου, μία σπίθα θα ήταν αρκετή για να ξεκινήσει ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος. Την περίοδο κατά την οποία γυρίστηκαν αυτές οι εικόνες, είχε αρχίσει η μείωση των πυρηνικών οπλοστασίων και το τέλος του ψυχρού πολέμου, πόσο μάλλον η επανένωση της Γερμανίας, που δεν υπήρχε στην πολιτική ατζέντα. Κανείς δεν το πίστευε. Οι πολιτικοί ήθελαν κυρίως να ακούν να μιλούν για αυτούς, παρά να αλλάξουν την ροή των πραγμάτων. Τα λόγια του διασημότερου εξ αυτών είχαν ξεσηκώσει τους Βερολινέζους το 1987. Όμως τα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μόλις και με τα βίας αναφέρθηκαν σε αυτό. Die wollen die gar nicht mehr sehen. Sie wollen die wollen die Mauern nicht mehr. So wie der amerikanische Präsident hier sagte, komm her Gorbatschow, reißen die Mauer nieder. Das ist eine Utopie momentan. Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Vielleicht in 50 sagen, Jahren. Da haben die Alliierten viel zu viel Angst darüber, ja? Denn die Mauer geht. Ein ganz einfaches Rechenexempel, ja? Wenn wirklich mal die beiden Deutschland vereint werden, ja? Unser Wirtschaftspotenzial, ja? Und das militärische Potenzial, aber drüben im Osten ist, ja? Haben alle Alliierte Angst. Ja? Dass es nochmal so sein könnte, wie es war. Ja, also fast schon doch. Fast schon für uns eine Utopie. Die Menschen sind ganz anders. Wir sind hier anders als die Menschen auf der anderen Seite. Diese sozialistische Einstellung hat sie schon anders geprägt als uns. Dann stellen Sie sich vor, die Mauer wäre weg. Was dann passieren würde, ja? Also ich nehme an, dass viele, wenn sie es dürften und könnten, ja, aus dem Osten nach dem Westen kämen. Für mich ist also das keine Utopie. Das möchte ich also noch ganz gerne sagen, dass die Mauer eines Tages verschwindet, denn es ist etwas sehr Unnatürliches. Und das hat sich, ich interessiere mich halt ein bisschen für Geschichte, bis jetzt immer bewahrheitet, dass ein etwas Künstliches auf die Dauer nie Bestand hat. Ob sie noch 100 Jahre steht, 200 Jahre oder nur 10 Jahre, das weiß keiner. Wer wünscht sich nicht etwas Luxus, etwas frei leben zu können, etwas sagen zu dürfen, wie er möchte? Η κατασκευή του τείχους ανέκοψε τη βέβαιη απόδραση των 3.800.000 Γερμανών και πλέον από τον ανατολικό τομέα στον δυτικό. Όμως δεν αναχέτησε ποτέ την επιθυμία τους για την πολυπόθητη ελευθερία. Το τείχος έπεσε 2 χρόνια μετά τα γυρίσματα αυτού του ντοκιμαντέρ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 138 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν στην άλλη πλευρά του τείχους. Ωστόσο, 5.075 κατάφεραν να αποδράσουν πεζοί, μεταμφιεσμένοι, μέσα από λαγούμια, με αερόστατα, χρησιμοποιώντας χαλιβένιο σύρμα μεταξύ 2 κτηρίων, με πολύ ελαφρά αεροσκάφη, ακόμη και με τον δούριο ύπο.
όλοι επέδειξαν τόλμη, θάρρος ή απίστευτη ευρηματικότητα. Διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μέσα σε τύχη. Μετάφραση υποτιτλισμός Δήμητρας Σκλαβού Μαποστόλου. Αφήγηση Βασίλειος Παπαδόπουλος. Τεχνική επεξεργασία Αλέξανδρος Παπαλεβιζόπουλος. Μίξη ήχου Θωμάς Μάνδαλος. ΕΡΤ 2019.